Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Ροζάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παντροσάκη. Καιρό έχουμε να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Ναι. Θα ήθελα να ακούσουμε την γνώμη σας, κύριε Ροζάκη. Εμπιστευόμαστε αυτήν την εικόνα που έδειξε χθες ο πρόεδρος της Τουρκίας? Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί και μέχρι να εμφανιστεί ένα κακό ενδεχομένως πρόσωπο από το ίδιο άνθρωπο εκμεταλλευόμαστε την περίοδο τουλάχιστον να μην έχουμε τρεχάματα στον αέρα με τις ενοπλές μας δυνάμεις στη θάλασσα ή στην ξηρά? Τι λέτε? Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξο σε αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι ο Ερντογάν πράγματι ειλικρινά μιλάει και ειλικρινά πράττει αυτή τη στιγμή, διότι έχει την ανάγκη της Δύσης. Έχει την ανάγκη της Δύσης, έχει την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι τόσο για την ένταξη, διότι η ένταξη είναι πολύ μακρινή από ό,τι γίνει, απλώς για την Τελωνιακή Ένωση, για την αναθεώρηση δηλαδή των όρων της Τελωνιακής Ένωσης, εις όφελός του. Ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι παίζει κανένα χαρτί το οποίο δεν θα εφαρμόσει. Από εκεί και πέρα, η μετρημένη ισοδοξία του Πρωθυπουργού, η οποία απεικονίστηκε στην συνέντευξη τύπου, μας δίνει όλα τα χαρακτηριστικά της συνάντησης. Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο. Δηλαδή, εάν ο κ. Ερντογάν είναι ειλικρινής, που πιστεύω ότι είναι ειλικρινής, θα πρέπει να κάνει πολλές υποχωρήσεις στην ατζέντα του. Διότι έχει ανοίξει πάρα πολύ την ατζέντα αυτή και έχει βάλει μέσα πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να επιδευτούν μέσω των συνομιλιών ή και οποιαδήποτε άλλο τρόπο δηλαδή. Αναφέρομαι κυρίως στην αποστατικοποίηση, στη σύνδεση της αποστατικοποίησης με την κυριαρχία των νησιών κλπ. Εκεί πρέπει να γίνουν πολλές υποχωρήσεις από τη μεριά της Τουρκίας για να μπορέσουν να φτάσουν εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή, δύναται να οπισθοχωρήσει σε αυτές τις θέσεις ο Τούρκος Πρόεδρος κύριε Ροζάκη, σε αυτά τα ζητήματα στα οποία επένδυσε πάρα πολύ τα τελευταία 2,5 χρόνια, 3? Τι να σας πω, είναι δύσκολο να καθορίσω. Βέβαια, αυτό θα λυθεί μέσα από τις διερευνητικές επαφές, οι οποίες θα ξαναρχίσουν μέσα στο φθινόπωρο, ελπίζω. Ναι, εμείς βάζουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορεί να δημιουργηθεί παρέκκληση καθώς πάμε να δείξουμε μια διάθεση συζητήσεως αυτών των δύο κεντρικών ζητημάτων της οικονομικής ζώνης. Ναι. Και της υφαλοκρηπίδας και να γλιστρήσουμε στα θέματα που βάζει παραπλεύρωση η Τουρκία. Όχι. Έχουμε εμπειρία διπλωματική, έχουμε παρελθόν διπλωματικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν πρόκειται να διολιστήσουμε εμείς. Το θέμα είναι αν υποχωρήσει ο Ερντογάν. Δηλαδή αν έχει τη διάθεση αυτή τη στιγμή να δει τα πράγματα ρεαλιστικά και να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες πριν από πολλά χρόνια είχε. Ναι. Δεν θέλω να σας μπλέξω στα κομματικά, κύριε Ροζάκη. Απλώς θέλω την τεχνοκρατική προσέγγιση σε αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα για να το καταλάβω. Θέτει η αξιωματική αντιπολίτευση, ασκώντας την κριτική της στην κυβέρνηση, ένα ζήτημα ότι ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε γεωπολιτικά το θέμα. Δηλαδή, πού είναι το σφάλμα εδώ, αν δεχτούμε ότι είναι αυτό σφάλμα, όπως το λέει η αξιωματική αντιπολίτευση? Δεν είναι σφάλμα. Δεν νομίζω ότι έκανε κανένα σφάλμα ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης προσήλθε με καλή διάθεση στη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν και έδεσε τα θέματα όπως έπρεπε να τα θέσει. Νομίζω ότι υπάρχει μέσα στην αναφορά του κ. Μητσοτάκη και μία πολύ συγκεκριμένη διάκριτη αλήθεια πραγματικότητα. Δηλαδή ότι εμείς συζητάμε μόνο τα προβλήματα των θαλασσινών ζωνών και τίποτα παραπάνω. Εάν αυτό δεν έτυχε απάντηση από την μεριά του κυρίου Ερντογάν, αυτό είναι άλλο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε τα πράγματα όπως έχουν. Δηλαδή είπε ότι εμείς δεν συζητάμε τίποτα παραπάνω από τις θαλάσσιες ζώνες. Ή δηλαδή εκεί καθορίζει την ατζέντα του. Ναι. Τώρα ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται κύριε Ροζάκη ότι δεν μπορεί να πάρει τίποτα περισσότερο από τη Ρωσία και στρέφεται προς τη Δύση ή είναι
τα υπαρκτά του ζητήματα τέτοια που μόνο από τη Δύση μπορεί να λάβει βοήθεια. Κοιτάξτε, ο κ. Ερντογάν έπαιζε μέχρι τώρα ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Είδε ότι δεν, η Ρωσία εξαντλήθηκε. Δηλαδή με την έννοια ότι όποιες οικονομικές ή άλλες προσφορές είχε από τη μεγάλη της Ρωσίας έχουν εξαντληθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις χώρες του κόλπου, όπου επίσης έχουν εξαντληθεί. Και αναζητάει πόρους αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η επιστροφή προς τη Δύση είναι ειλικρινής κατά βάση, με βάση έναν οπορτουνισμό που έχει μέσα. Ναι. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον οπορτουνισμό, αλλά λέτε ότι τώρα συμπεριφέρεται ειλικρινώς. Μάλιστα. Ας προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε μια τέτοια περίοδο. Το άλλο το ζήσαμε έτσι κι αλλιώς. Εννοώ την ένταση. Βέβαια. Συνεπώς, βλέπετε το ποτήρι, για να χρησιμοποιήσω μια τετριμένη έκφραση, μισογεμάτο. Ναι, ακριβώς. Μισογεμάτο. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, κύριε Ροζάκη.